Το πρόσωπο που φέτος έχει απασχολήσει πολύ και μας μιλάει αποκλειστικά για το τι θα κάνει φέτος. Θα πάει τελικά στην Ελένη Μενεγάκη ή δεν θα πάει? Για πρώτη φορά λοιπόν μιλάει πιο πολύ ανοιχτά για αυτό το θέμα. Αν θα πάει στην Ελένη Μενεγάκη ή όχι, τι γίνεται με τον Αντένα? Ενώ κάνει και μια δήλωση βόμβα, λέει: Είμαι διατεθειμένος για να μείνω στον Αντένα, αν θέλουν και οι ίδιοι, να κάνω ακόμα και παρουσίαση τάπερ. Και επίδειξε τάπερ. Για να δούμε τι λέει. Δημήτρη μου, τι θα κάνεις του χρόνου, έχεις συζητήσει κάτι με τον Αντένα? Όχι. Έχω, όπως έχω ξαναπεί, ένα ακόμη χρόνο κανονικής διάρκειας συμβολέου με τον Αντένα και μετά το πέρασμα του χρόνου έχω το συνένα μου. Υπεγράφησα δηλαδή το περασμένο καλοκαίρι 2-1. Συνεπώς η προτεραιότητα ανήκει στον Αντένα, περιμένω να με φωνάξουν να μιλήσω και να τα βάλουμε κάτω. Έχεις κάποια πρόταση εσύ, κάτι που δεν θα κάνεις, γιατί ξέρω ότι θέλεις πολύ να κάνεις το Hugo Challenge. Κοίτα, η αλήθεια, ας πω την αλήθεια μου, πια δεν θέλω να το κάνω, μου το χαλάσανε. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω το Hugo Challenge, είχα απορροφθεί πέρσι, είχα ετοιμάσει πράγματα, το είχα πάει ένα επίπεδο πιο πέρα. Τα είχαμε ετοιμάσει όλα, πηγαίναμε για γύρισμα, ήταν 20 Ιανουαρίου θα ξεκινούσαμε πέρσι. Δεν έγινε τελικά και λόγω Survivor και λόγω της κατάστασης. Οπότε τώρα νομίζω ότι πρέπει να περπατάμε, να προχωράμε, να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Έχω προτάσεις, πάντα έχω προτάσεις, έχω και γραπτά και...